κατά τη διάρκεια της ημέρας, να πάρω ένα παράδειγμα, που έχουμε πολλές έτσι, σκεπτομορφές, πολλά ενάσματα για να αντιδράσεις, είναι να ζεις σε μια πραότητα, δηλαδή να ακούς χωρίς να αντιδράς, να επεξεργάζεσαι το τι γίνεται, να τα βλέπεις όλα σαν μια... Για ποιο λόγο? Συμβαίνουν για κάποιο λόγο, ας πούμε, όλα αυτά. Okay. Για ποιο λόγο μου είπε αυτός κάτι, για ποιο λόγο να θέλει κάποιος να μου πει αυτό. Δηλαδή είναι μια πορεία, μια ερώτηση σε κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου. Δηλαδή κατά έτσι ένα πρακτικό τρόπο. Πάντα, για να φτάσουμε σε μια γνώση, πρέπει να φτιάξουμε ένα σημείο αναφοράς. Πρέπει να φτιάξουμε, όπως έκανε ο Θεός, έναν εαυτό για να γνωρίζει την επέκτασή του. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε έναν εαυτό για να γνωρίζει το άλλο μισό, το υποσυνείδητό του. Έτσι και εμείς τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα κομμάτι μας συνειδητό για να μάθουμε το υποσυνείδητό μας που εκδηλώνεται σαν πραγματικότητα. Το κατάλαβες μέχρι εδώ? Ναι. Okay. Άρα λοιπόν καλείσαι εσύ να μάθεις τον εαυτό σου από την πραγματικότητα. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, το πώς αντιδράει ο εσωτερικός μου κόσμος σε κάθε τι που συμβαίνει. Ναι, το πώς αντιδράει, αλλά κοίταξε, ναι. Έχεις και την δύναμη να ανταποκρίνεσαι αντί να αντιδράς. Δηλαδή, η αντίδραση είναι κάτι μηχανικό. Η ανταπόκριση έχει και την επεξεργασία μέσα της συνείδησης που έχεις. Ακριβώς, δηλαδή κάθε τι που συμβαίνει εκείνη την ώρα γίνεται κάτι μηχανικό, αλλά έχεις πάντα τον αυτοέλεγχο ή ας πούμε τη δυνατότητα να σκέφτεσαι, να τροποποιείς το μηχανικό. Στην ουσία αυτό το πράγμα που γίνεται είναι αυτή η τριβή, ή να το πω διαφορετικά, δηλαδή αυτό που πρέπει να έχουμε ενεγρηγόρση στο μυαλό μας για να μπορούμε να ανοίξουμε, να ευρύνουμε ας πούμε τη συνειδητότητά μας. Σίγουρα χρειάζεται πριν φτάσουμε σε μια ειρήνη μέσα μας να έχουμε έρθει σε έναν πόλεμο. Σίγουρα δηλαδή μέσα μας θα έρθει η ώρα να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, να κράξουμε τον εαυτό μας, να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, να τον κολλήσουμε στον τοίχο τον εαυτό μας και σιγά σιγά να αρχίζουμε να οδοτεραιοποιούμε λίγο τα αντίθετα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, κάθε φορά έρχεται λοιπόν η κατάσταση, έτσι, να μάθουμε από την εμπειρία τι μας εξυπηρετεί περισσότερο. Γιατί αναλόγως στη συνείδησή μας, μας εξυπηρετούν ορισμένα πράγματα. Όταν η συνείδησή μας μεγαλώνει και εμείς κάνουμε πράγματα που δεν μας εξυπηρετούν, πολύ απλά δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Εξυπηρετούν εμάς ή εξυπηρετούν το συλλογικό, δηλαδή την αρμονία? Έχεις στάσει τόσο πολύ ώστε να ενωθείς με το συλλογικό για να λες εξυπηρετούν τον εαυτό μου και ο εαυτός σου να είναι η αρμονία? Άρα πρώτα πρέπει να εξυπηρετούν τον εαυτό μας και μετά στην αρμονία. Και πάντα εξυπηρετούν τον εαυτό μας. Απλώς επειδή ο εαυτός μας εν δυνάμει γίνεται το σύμπαν, όσο μεγαλώνει ο εαυτός, τόσο εξυπηρετεί και το σύμπαν. Κατάλαβες τι γίνεται? Έτσι, γιατί θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο εμείς οι ίδιοι να είμαστε το σύμπαν. Ένα σύμπαν ο καθένας μας. Και τώρα είμαστε. Προσέξτε, τώρα είμαστε ένα μικρό σύμπαν. Έτσι πάντα θα νιώθεις. Ένα σύμπαν. Ποτέ δεν πεθαίνεις, πάντα κάτι θα είσαι, ποτέ δεν πεθαίνουμε στην πραγματικότητα, πάντα κάτι είμαστε. Ήλιος, άστρος, μόριο, κύτταρο, τώρα έχουμε τη χαρά να είμαστε άνθρωποι. Πάντα κάτι θα είσαι, γιατί είσαι συνείδηση. Καταλαβες, αλλά πρόσεξε, όταν είσαι κάτι μικρό δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις αυτοσυνείδηση του τι είσαι. Αυτή είναι η διαφορά που λέμε, ότι μπορείς να φτάσεις σε μια αυτοσυνείδηση. Ποια αυτοσυνείδηση? Αυτή που μπορεί να επεκταθεί το ανθρώπινο όν. Αν εσείς λοιπόν από τώρα, χωρίς να έχετε φτάσει στην αυτοσυνείδηση τη δική σας, την αφήνετε και λες όχι, εντάξει, μέχρι εδώ κατάλαβα, εντάξει, δεν θέλω να μάθω παραπάνω τον εαυτό μου, κάτσε να το ρίξουμε τώρα στην παράδοση. Καταλαβαίνεις να σου πω, μπορείς να παραδοθείς σε όλα τα μέρη. Μπορείς να παραδοθείς σαν άνθρωπος που γεννιέται και να παραδοθείς, θα πονέσεις βέβαια, να παραδοθείς σαν σοφός, να παραδοθείς σαν χαζός, να παραδοθείς όπως να παραδοθείς. Πρέπει να καταλάβεις όμως μέχρι πού θες να φτάσεις στη δική σου αυτοπραγμάτωση. Μέχρι πού θες να φτάσεις στη δική σου επέκταση. Αυτό είναι. Κάθε άνθρωπος, μην νομίζετε ότι κάνει τα ίδια. Και θα σας πω τώρα ένα άλλο πράγμα για να το καταλάβετε καλύτερα, παράδειγμα που είναι στο μυαλό. Το φυτό μεγαλώνει, κάνει κορμό, κάνει φύλλα.
αλλά πρέπει να φτάσει να κάνει καρπό. Όταν δεν κάνει καρπό, βλέπετε ακριβώς ότι το... δεν έχει τελειώσει όλη η επέκτασή του. Ενώ εσύ βλέπεις ότι πω, κοίτα πόσο έγινε ολόκληρο θηρίο. Αν δεν κάνει καρπό, δεν έχει τελειώσει η επέκτασή του. Και οι καρποί, και οι καρποί θα λέγαμε, είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε στο επεκτατικότερο σημείο θα λέγαμε, του σύμπαντος. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αυτό συμβαίνει και μέσα μας. Κάθε σάρκωση είναι το ένα δέντρο που αρχίζει και μεγαλώνει. Και έχουμε εμείς να το φτάσουμε σαν τον κορμό, σαν το φυτό, ξέρω εγώ με τα φύλλα, σαν τα κλαδιά, αλλά πάει να το φτάσουμε και σαν τον καρπό. Αυτός που θα φάει τον καρπό, τι θα κάνει, θα μπορεί να φτιάξει ένα άλλο δέντρο. Θα μπορεί να έχει το βραβείο του καρπού, της ανανέωσης. Το φυτό χωρίς καρπό, πώς θα ανανεωθεί, πώς θα έχει μια συνεχόμενη ζωή. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ εσείς τάσετε στην αναβάθμιση του εαυτού σας, θα μπορείτε να διατηρήσετε μια τέτοια σχέση με τα πάντα που ακόμα και αν χάσετε το σώμα σας στο σάρκινο θα συνεχίσετε να υπάρχετε με την ίδια ανάμνηση. Με πιάσατε τι λέω? Γιατί έχετε τις ίδιες σχέσεις, δεν τις έχετε χάσει. Ενώ το φυτό που δεν θα φτάσει να είναι σαν να φτάσει να κάνει και καρπούς, δεν θα μπορεί να ανανεώσει τον εαυτό του. Με καταλάβατε τι λέω τώρα? Έτσι ακριβώς λοιπόν πρέπει να φτάσουμε σε όλη την επέκταση των σπερμάτων μας στο χωροχρόνο. Αυτό γίνεται σταδιακά σε πολλούς ανθρώπους, έτσι. Άλλοι ξεκινάνε λοιπόν και φτιάχνουν τον καρπό, ξανά πίσω χάνονται. Άλλοι ξεκινάνε, φτιάχνουν μετά το κορμό, ξανά πίσω χάνονται. Άλλοι ξεκινάνε, φτιάχνουν και μερικά φύλλα, ξανά πίσω χάνονται. Άλλοι ξεκινάνε και φτάνουν τελικά και κλαδιά, ξανά πίσω χάνονται. Και άλλοι βγάζουν και το... πώς το λένε, τον καρπό. Και αυτοί μπορούν να μπουν μετά στην αυτή την αιώνια, θα λέγαμε, κατάσταση της συνέχισης της συνειδητότητάς τους. Γι' αυτό λέμε, κάθεσα σήμερα να αναλύσω όλο αυτό το πράγμα το μεγάλο, για να καταλάβετε καμιά φορά που υπάρχει η πλάνη, που υπάρχουν ορισμένα πράγματα που έχουν δώσει στον κόσμο με την έννοια ότι σου δωρίζουν την ευτυχία, έτσι, αλλά του επίπεδου που βρίσκεσαι. Και σου στερούν την επέκταση όμως. Προσέχτε, όχι δεν το λέω ότι το κάνουν καλό κακός, αλλά σας εξήγησα πριν ότι η συλλογική συνείδηση πραγματικά αυτό θέλει και βλέπει, και όλα τα όντα θέλουν να έρθουν μέσα να παίξουν την ατομικότητα της ψυχής, της ανθρώπινης ψυχής. Okay. Επομένως εγώ είμαι ναι στην επέκταση, ακόμα και αν είναι αρνητική. Ναι στην επέκταση, επομένως ακόμα και αν είναι αρνητική. Γι' αυτό λέω, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας. Κάντε πράγματα, προκλήσεις, ιστορίες. Ο αυτός που ζητάει το βόλεμα της αγαθότητας, το να κουτέψει θα λέγαμε, το να χαζέψει θα λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος είναι φυσικό ότι για κάποιο λόγο θέλει ένα διάλειμμα. Θέλει μια υπνηλία. Πώς το λένε, θα πες για ύπνο. Δεν θέλει άλλες περιπέτειες, σου λέει κάτσε κοιμηθώ για λίγο. Αυτός ο άνθρωπος ήδη έχει πιέσει τη μηχανικότητα. Ήδη αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε, συνδέεται έτσι με τα κατώτερα αστρικά και ήδη είναι σαν τον ετοιμοθάνατο. Μόλις έτσι εκείνη την υπνηλία, μπορεί να το δείτε να παίζει, να δουλεύει, να τρέχει, να κάνει, αλλά συνειδησιακά είναι ανάπηρος. Γιατί? Γιατί κάνει μηχανικά πράγματα συνέχεια. Δεν ξέρει γιατί τα κάνει, ό,τι μιλάει τα άστρα. Ό,τι κάνει τα άστρα, ό,τι έχει στην τα άστρα, το κάνει. Καταλαβες? Είναι δυνατό λοιπόν αυτή. Υποτίθεται οι αστρολόγοι να σε μάθουν να φύγεις από τα άστρα ή να τα χειραγωγείς? Όχι. Γιατί μετά δεν θα τα ακούς. Άρα μετά τι το στείλεις στους αστρολόγους? Είναι ποτέ θεραπευτές να σε μάθουν να θεραπεύσεις τον εαυτό σου? Όχι. Γιατί μετά πώς το δεις τον θεραπευτή? Κατάλαβες τι γίνεται? Όλοι οι άνθρωποι που συνειδητά έχουν μια πρόθεση που δυστυχώς όταν παίζουν θετική αλλά είναι αρνητική. Είναι αρνητική γιατί δεν σε μαθαίνουν. Γι' αυτό βάλα σήμερα στο Facebook αυτό με τον. Με ποιον έβαλα, με το. Το Διογέννη, τον κοινικό. Γιατί μέσα από την κοινικότητα που είχε, τους έβαζε καλά να πάρει χαμπάρι ο άλλος, του λέει ρε τι κάνεις. Τους πείραζε για να ξυπνήσουν. Και οι άνθρωποι με τους πεις μια αλήθεια και δεν τους αρέσει, αχ τι είναι αυτά που λες, έλα εδώ που σ' αγαπάω. Έλα εδώ που σ' αγαπάω, μωρέ, τι σου είπε, μωρέ. Ότι είσαι στην πλάνη, τι είναι αυτά, μωρέ, που λέω στα μπάτς, δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν είναι έτσι. Είσαι θεά. Τάξει, ρε, παιδιά. Είμαστε όλοι θεοί, το είπαμε 150 φορές. Κάντε τα πράγματα, τα θαύματα, αφού είμαστε θεοί. Ξέρουμε όλοι να τα λέμε. Okay, το θέμα τι είναι, νιώσε καλά, αλλά έχεις μια επέκταση. Πας στο γυμναστήριο, θέλω να κάνω ποντίκια, ωραία, έρχεται ο άλλος. Να κάνω άσκηση, όχι μην κάνεις, είσαι θεός.
Είσαι ο Άδωνης. Μην κάνεις ασκήσεις. Σίγουρα. Μα πώς θα κάνω ποντίκια. Μη στεναχωριέσαι, ρε. Δεν κάνουμε. Είσαι ποντίκια. Σε ένα χρόνο άλλη κατάσταση έχεις ποντίκια. Α, ωραία τότε. Θα γίνουν μόνο τους θα φυτρώσουνε. Πάει ο άλλος στο στρατό. Μη, έλα, λογαριά με, μάζα πυροβολά. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Σιγά μη σε μάθω πυροβολά. Μα πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν τρέχει τίποτα. Είσαι Θεός. Ήλιος καλοκαιρινός. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει. Είπαμε ορισμένα πράγματα στον άνθρωπο για να πάρει χαμπάρ να φύγει η κατάκριση που ήταν ένιωθε ένα μαμούνι, ένα μικρόβιο και του λέμε ότι έχεις μια επέκταση που σου δίνει τη θεότητα που σου δίνει και από τη θεότητα έχεις αυτή την επέκταση. Από τη θεότητα που είσαι έχεις την επέκταση. Και κάθεται ο καθένας και αντί να χρησιμοποιήσει την επέκτασή του, τι κάνει, ζει σαν ένας μέτριος, μετριότητα. Γιατί δεν θέλει να πονέσει, δεν θέλει να εκπαιδευτεί. Νομίζει η ζωή είναι τίρλι-τίρλι. Και οκ, okay, και το ξαναλέω, νομίζει έτσι, άρα καταλαβαίνετε και το επίπεδο, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε και το επίπεδο που ένας βλέπει τη ζωή τίρλι-τίρλι, άλλος τη βλέπει ότι τρέχει να φοβηθεί να κρυφτεί από κάποιους, ο καθένας τη βλέπει όπως θέλει. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν και ορισμένες συνδύσεις. Και αυτές οι συνδύσεις φτιάχνουν την πραγματικότητα. Και όταν σε δημιουργούμε, είστε έρμεοι αυτών των συνειδήσεων, που είναι πιο μεγάλων από εσάς. Είστε έρμεοι των προβάτων, των λύκων και έρμεοι των βοσκών. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να γίνει αγαθός, αλλά τον διοικούν άλλοι. Και μπορεί να γίνει συνειδητός και να γίνει μόνος του ένας, θα λέγαμε συσταγωγικά, Θεός. Στο δικό του σύμπαν. Μια θεότητα δική του και να έχει δημιουργήσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Το ζώο τι κατ' εικόνα και ομοίωση να δημιουργήσει. Καταλάβατε τώρα γιατί καμιά φορά αυτά που είπε ο Χριστός δεν συμβαδίζουν πολύ με κάτι άλλο. Και σας λέω, ενώ σας λένε αλήθειες, δεν λέω ότι λέει ψέματα, λένε αλήθειες, ξέρουν ότι το ποσοστό συνείδησης του ανθρώπου είναι ντούκου και δεν θα τις καταλάβει καλά. Αυτή είναι η πλάνη. Όχι ότι λένε ψέματα. Ότι ξέρουν ότι εσείς είστε στον κόσμο σας. Αυτή είναι η πλάνη. Έτσι πλανεύει ο συνειδητός στον ασυνείδητο. Δεν του λέει ψέματα. Του λέει μια αλήθεια που δεν μπορεί να την χειραγωγήσει. Τελείωσε μετά. Άστο να δώσει τον μπέρδεμά του. Τελείωσε. Σου πω πέντε πραγματάκια που κουλαίνεται ο άλλος. Λέει τι μου λέει τώρα. Εντάξει, είμαι Θεός. Τι να κάνω, το πιο εύκολο διαλέγει. Είμαι Θεός, τελείωσε. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυτό θα πάρω. Οκ, παιδιά μας Θεοί είναι. Εντάξει, είστε Θεοί. Οκ, τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή, καταλάβεις τι να σου πω. Γι' αυτό σας λέω ότι χωρίς κατανόηση, ένα κομμάτι το ακυρώνεται που στην πραγματικότητα είναι το ανθρώπινο κομμάτι σας. Έτσι. Αντί να το εναρμονίσετε. Οκ. Άρα σταμάτη, γιατί είχα μια υποψία πριν από λίγο καιρό, όλο αυτό το κίνημα, να μου πεις και εσύ τώρα τη γνώμη σου, όλο αυτό το κίνημα της αγάπης, του φωτός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποια κέντρα δηλαδή, για να μας κάνει αρνάκια. Βεβαίως. Να μην τράμε, αυτό εννοείς. Βεβαίως, γιατί εκείνοι δεν τους νοιάζουν οι 10 που θα καταλάβουν, τους νοιάζουν οι 1000 που δεν θα το καταλάβουν. Έτσι. Αλλά είπαμε, όλα είναι μες στο παιχνίδι των πολικοτήτων που παίζουμε εδώ. Έτσι. Και ο κάθε ένας συγχρονίζεται με κάθε τι που έχει συγχρονιστεί. Και βιώνει κάθε πραγματικότητα που πιστεύει. Έτσι. Όσο η πραγματικότητα που πιστεύει, προσέξτε, δεν είναι συμβατή με την πιο μεγάλη πραγματικότητα που είναι μέσα, θα έρθει ο πόνος. Δηλαδή, όταν εγώ ξέρω τις ενέργειες της γης, ας πούμε, ή τους νόμους τους οποίους διεπόμαστε, και εσύ δεν τους ξέρεις, εσύ βιώνεις την πραγματικότητά σου, ότι είσαι ο Ναπολέον, ας πούμε, αλλά επειδή είσαι Ναπολέον και το πιστεύεις ότι είσαι Ναπολέον, και ο Ναπολέον, θα λέγαμε, το κομμάτι σου, σε απομονώνει από την ολική πραγματικότητα που ζούμε εδώ, εσύ πιστεύεις ότι είσαι Ναπολέον, αλλά θα έχεις και τις συνέπειες της πίστης ότι είσαι Ναπολέον μέσα στη μεγάλη πραγματικότητα που ζούμε εμείς. Καταλάβατε τη διαφορά. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ο τρελός μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και να είναι ευτυχισμένος. Θα δυσκολευτεί όμως να εναρμονιστεί με όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό θέλει σοφία. Γι' αυτό λένε σοφία και δεν λένε μόνο αγάπη. Με την έννοια αγάπη, αγάπη, αγάπη. Θέλει σοφία να μάθεις να χειρίζεσαι τον κόσμο γύρω σου. Στην πραγματικότητα, σου είπα, η αγάπη είναι σοφία. Γιατί το κάθε ένα το ανεξαρτοποιείς κατάλληλα και το βλέπεις για αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό δεν κατακρίνεις. Γιατί βλέπεις την αξία σε όλα. Γι' αυτό δεν είσαι σε κατάσταση διαχωρισμού. Γιατί βλέπεις σε όλα την αξία. Βλέπεις πως όλα σε συμφέρουν για κάποιο λόγο. Γιατί να μαλώσετε με κάποιον. Αφού όλα για σένα είναι οκ, όφελος.
Έτσι, γι' αυτό σας λέω, η αγάπη δεν παίζει κανένα ρόλο με το σ' αγαπώ που με βάζεις και τέτοια. Είναι στην πραγματικότητα μια κατανόηση που έρχεται μόνο από τη γνώση, την εμπειρία και μόλις έρχεται ο κάθε άνθρωπος να μάθει τι σημαίνει, έτσι, ο εαυτός του, γιατί πώς είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον εαυτό σου χωρίς να τον ξέρεις. Πώς είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον άλλο χωρίς να ξέρεις τον εαυτό σου. Άρα τι, ό,τι έχεις γνωρίσει από τον εαυτό σου, αυτά αγαπάς εμείς τον άλλον. Γι' αυτό λέω κάνουν ομάδες, γιατί ο καθένας βλέπει το ίδιο. Και σου λέει, άρα το άλλο δεν είμαι, είμαι αυτό. Ακόμα έτσι να αναγνώρισε του εαυτού τους. Κακόμεροι άνθρωποι εκεί πέρα, πονεμένοι που ψάχνουν να βρουν κάτι όμοιο για να δουν και να γνωρίσουν την αγάπη, στα όμοια. Αφού ξέρουν τόσο από τον εαυτό τους, ο άνθρωπος που σας λέω, ο άνθρωπος, εγώ είμαι ενωμένος, χωρίς να κάνω παρά με κανένα. Γιατί δεν παίζει ρόλο αυτό, γιατί ξέρω την ένωση, βλέπω τη σχέση. Αφού βλέπω τη σχέση, ξέρω ότι όλοι είμαστε ένα. Πρέπει να κάνω ομάδα. Συγχρονιστικά θα έρθουν μερικά άτομα μαζί μου. Δεν λέω αυτό, γι' αυτό είπα. Δεν λέω μην πηγαίνετε στις ομάδες, προσέξτε. Λέω μην προσκολλήστε στις ομάδες. Δεν λέω παρατήστε τα λεφτά. Λέω μην προσκολλήσετε τα λεφτά. Δεν λέω μην απολαμβάνετε τη φύση. Λέω μην προσκολλήσετε στη φύση. Μην προσκολλήσετε στη γυναίκα. Μην προσκολλήσετε στην ειδονή. Απολαύστε τα όλα. Μην προσκολλήστε.